11 ημέρες από την απαγωγή του τετράχρονου φίβου από την Ορμήλια Χαλκιδικής και η αγωνία για την τύχη του παιδιού κορυφώνεται. Η έκκληση του παππού του παιδιού από την εκπομπή Αποκαλυπτικά ήταν δραματική. Είμαι πολύ κουρασμένος, είμαι πολύ θλιμμένος και είμαι πάρα πολύ απογοητευμένος για να μπορέσω να ζήσω ξανά εκείνες τις ώρες. Ο μόνος λόγος που βγαίνω είναι για να κρατήσω στις ψυχές των ανθρώπων ότι χάθηκε το εγγόνι μας. Είναι 4 χρόνια. Πρέπει να το βρούμε. Εκείνος που δεν είναι καλά είναι ο φίλος. Δεν ξέρουμε για ένα τη μέρα που μπορεί να βρίσκεται, σε τι κατάσταση είναι, πόσο ζητάει τον αδερφό του και τη μάνα του, πόσο κινδυνεύει. Ελπίζουμε να είναι καλά. Οι ελπίδες για νεότερα στοιχεία από το κινητό τηλέφωνο που βρέθηκε κοντά στα Μελίσια του 33χρονου σύζυγοκτόνου εξανεμίστηκαν, καθώς σύμφωνα με τους αστυνομικούς η συσκευή δεν ανήκει τελικά στον δράστη. Εγώ μπορώ να γνωρίζω από το ρεπορτάζ, εδώ στην Αθήνα υπάρχουν πάρα πολλές αναφορές, είτε πολιτών οι οποίοι είδαν κάποιον άνδρα τα χαρακτηριστικά του οποίου ομοιάζουν, είτε κάποιος άνδρας που είχε μαζί του ένα ανήλικο παιδί. Οι ίδιες έρευνες έχουν γίνει και στη Βόρειο Ελλάδα. Το δικό μου ρεπορτάζ από την αστυνομία λέει ότι αυτός ο άνθρωπος παραμένει στην Ελλάδα, παρόλα αυτά. Τη Δευτέρα από το κρατικό κανάλι της Ιταλίας θα μεταδοθεί έκτακτη εκπομπή αναζήτησης για τον τετράχρονο φίβο, προκειμένου να συγκεντρωθούν όλα τα πιθανά στοιχεία. Via dal padre, quest'uomo ha ucciso la moglie, si è portato via Fivos Lesi che ha solamente 4 anni, questo è il bambino. Lui, il papà, l'assassino si chiama James Lesi, detto Claude. Έκκληση στον φερόμενο ως δράστη να παραδοθεί, απίφθινε η μητέρα του. Πρέπει να παραδοθεί. Πού να μείνει με το μικρό το γιο που έχει μαζί του. Πρέπει να παραδοθεί οπωσδήποτε. Εσείς, τι θα του λέγατε, αν τον βλέπατε εδώ μπροστά σας, ερχόταν στην Αλβανία, τι θα του λέγατε. Δεν τον έχω δει καθόλου. Τι μήνυμα έστελες, εάν μπορούσε να σε δει. Το πρώτο πράγμα που θέλω να το πω είναι να προσέχει τον γιο του, διότι εγώ ξέρω ότι αυτός προσπαθεί να προσέχει πάρα πολύ τον γιο του, επειδή είναι ο γιος του, αλλά τα συμβάντα που έχουν συμβεί, του λέω να προσέχει πάρα πολύ. Τραγική φιγούρα, ο 6χρονος Ιάσωνας, ο αδελφός του μικρού φίβου που τον περιμένει να γυρίσει. Μικρός ο Ιάσωνας, στο σπίτι, αδελφός του φίβου. Ο αδελφός του φίβου που είναι στο σπίτι του γιού μου με τα παιδιά του, είναι διαρκώς στο παράθυρο. Όταν τον ρωτήσαμε γιατί, είπε περιμένω να έρθει ο φίβος και περιμένει. Ο Ιάσωνας το είδε όλο το συμβάν. Ανοιχτή ήταν η πόρτα, το παιδί ήταν εδώ. Δεν μπορούσε να μιλήσει και απλώς έδειξε στη γυναίκα μου το χέρι. Έτσι. Έκλαιγε με πνιγμένα κλάματα, δεν έκλαιγε γουερά.